Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 26 Ιουλίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Με καταγγελίες κατά του Δημάρχου Βόλου Πάνου Σκοτεινιώτη για δημιουργία, όπως λέει, φατρίας και παρέα συμβουλατόρων έμμιστων μη εκλεγμένων που έχουν μάθει να ζουν από την πολιτική, αλλά και για επιβολή της άποψής του, αγνοώντας οποιαδήποτε άλλη θέση ή σκέψη, ο σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου Νίκος Χαυτούρας υπέβαλε σήμερα την ανεξαρτητοποίησή του. Κατηγορεί ακόμη τον Δήμαρχο ότι του φέρθηκε αλαζονικά, ηρωνικά και έκλεισε τα αυτιά του στη δική του άποψη, που μοναδικό σκοπό είχε τη δημιουργική σύνθεση και προσφορά. Σε διαβούλευση μέχρι το Σεπτέμβριο τέθηκε η πρόταση του Δήμου Βόλου για μεταφορά των δικαστηρίων στο χώρο των φυλακών στη Χιλιαδού και τη μετεγκατάσταση των φυλακών στο Αηδίνη. Η εξέλιξη ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Τάσο Βολιώτη, ο οποίος μιλώντας το πρωί στο Ράδιο 1 άσκησε σκληρή κριτική στο Δήμαρχο Πάνο Σκοτεινιώτη. Ο κ. Σκοτεινιώτης έδωσε συνέντευξη τύπου 12 η ώρα. Και το πρωί είχε την καλοσύνη ο κύριος Μόσχος στις 10 να μας πει ότι να μην εκπλαγούμε αν στις 12 η ώρα ακούσει για την μεταφορά του δικαστικού Μεγάρο. Οι διαδικασίες της διαβούλευσης τις βλέπει όπως θέλει ο καθένας και όταν θέλει ενημερώνει τον οποιοδήποτε και μας καλεί εκ των υστέρων αφού βγει στα κανάλια. Είναι πρωτάκουστα. Όπως είναι πρωτάκουστο η Δημοτική Αρχή, κύριε Αναστασίου και αγαπητοί ακροατές, είναι ενιαία. Η μία διαδέχει την άλλη. Σταματάει το κράτος να λειτουργεί. Να ξέρουμε να φωνάξουμε τον κύριο Μανιτάκη να μας πει τις έννοιες της διαδοχής και τις έννοιες της συνέχισης. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει συνέχιση και στην κυβέρνηση, υπάρχει συνέχιση και στο Δήμο και στο Δικηγορικό Σύλλογο και σε όλα τα ερετά όργανα. Εδώ τώρα βρισκόμαστε προ καινούργιον. Να θυμίσω για τους ακροατές μας ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον κύριο Βούλγαρη είχε συνενέσει στο σχέδιο στην πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Δεν είναι ακριβής η έκφραση συνενέση. Απλώς τα συνδιαμορφώσαμε κάτι. Συνδιαμορφώσαμε. Σωστά. Για να μπορέσουμε. Κοιτάξτε κύριε Αναστασίου. Εμείς τουλάχιστον γνωριζόμαστε πολύ καλά και έχουμε κουραστεί να μιλάμε για το δικαστικό Μέγαρο. Το ξεθάβουμε κάποιοι σε κάποια χρόνια και ανασχολούμαστε κάνα μήνα-δύο και μετά το ξαναξεχνάμε. Λοιπόν, αν σας δώσω εγώ τις δηλώσεις κυρίου Σκοτεινιώτη, όταν ήταν νομάρχης επάνω, θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι παρελθόν. Εδώ ο κύριος Σκοτεινιώτης μας έβαλε. Και τότε δεν έλεγε για την απομάκρυνση των φυλακών και να γίνει και το δικαστικό Μέγαρο. Δεν έλεγε. Όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε για τον ταχυδρόμο. Και θεωρείται επιτυχία μαζί με τον αποβιώσαντα τον Ευάγγελο τον Γιαννόπουλο και το μακαρίτη του Προέδρου μας, του Αένιου, του Νίκου του Λουκολοβού, για το δικαστικό Μέγαρο, το βοηθητικό ταχυδρόμο. Εχμηρός ωστόσο ήταν στην απάντησή του στα λεγόμενα του κ. Βολιώτη και ο Δήμαρχος Βόλου, μη θέλοντας ωστόσο, όπως είπε, να συμμετέχει σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Καταρχήν δεν πρόκειται να πω σε μια αντιπαράθεση με τον πρώτο Δικηγορικό Συλλόγο, το οποίο είμαστε συνάδελφοι φίλοι δεκαετίες. Προφανώς κατάλαβε, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το επισήμανε, ότι δεν πρόκειται για ανακοίνωση απόφασης. Πρόκειται για πρόταση προς διαβούλευση, η οποία απευθύνεται σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα με το θέμα και σε όλη την τοπική κοινωνία. Γιατί που θα γίνει το δικαστικό Μέγαρο δεν θα αποφασίσουν οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι έχουν μια βαρύτουσα γνώμη, θα ακουστεί, θα συνεκτιμηθεί, θα ακουστούν οι δικαστές, θα ακουστούν οι δικαστικοί υπάλληλοι, θα ακουστούν το επιμελητήριο, θα ακουστεί ο κάθε πολίτης, θα ακουστούν οι κάτοικοι της Χιλιαδούς που δεινοπαθούν όλα αυτά τα χρόνια από τις φυλακές, θα ακουστεί η εκπαίδευση όπου όμορα προς τις φυλακές υπάρχουν σημαντικά σχολικά συγκροτήματα, θα ακουστούν οι πάντες. Και εν τέλει, το όργανο της πόλης, το οποίο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του δημοσίου χώρου και το σχεδιασμό της πόλης του Δημοτικού Συμβούλιο, θα αποφασίσει. Το δεύτερο, θέλω να πω. Υπήρξε μια πρόταση αυτή του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία δοκιμάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια πρόταση ενδιαφέρουσα, η οποία όμως οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Και αυτό το οποίο τόνισα χθες και τονίζω σε κάθε ευκαιρία είναι ότι δεν πρέπει να μένουμε φυλακισμένοι σε σχεδιασμούς που έγιναν σε κάποιες άλλες εποχές, δοκιμάστηκαν, δόθηκε η αναγκαία πίστοση χρόνου για να υλοποιηθούν και δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Δεν θα μένουν όμως κολλημένοι σε μια πρόταση η οποία ακούστηκε πριν από 10 χρόνια, που αναφέρεται 12-13 χρόνια, όταν εγώ ακόμα ένα νομάρχης που επέμεινε ο Δικηγορικός Σύλλογος. Αυτή η πρόταση ήταν το 2000-1999. 2000, λοιπόν, έγινε συζήτηση. Τότε εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για να μείνει το δικαστικό Μέγαρο στο κέντρο της πόλης, στο χώρο που ουσιαστικά είναι το δικαστικό Μέγαρο. Αυτό οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Η, το Συμβούλιο και η Διεύθυνση
δεν θέλω το μνημείο να τίθεται γιατί πρόκειται για διατηρητήριο κτίριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιδέα, αυτός ο σχεδιασμός έφτασε αδιέξοδο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα μείνουμε να κάνουμε τον εαυτό μας και θα μείνουμε και σε εγωιστικές συμπεριφορές και θα λέμε ότι αφού το είπαμε τότε δεν μπορούμε να πάμε πίσω γιατί θα θεωρηθεί ήττα μας? Όχι. Πρέπει να επανεκτιμήσουμε τα πράγματα με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Δήμος Βόλου και αυτό, αυτή την ευθύνη του δεν έχει δικαίωμα να την απαλωτριώσει. Επομένως, θέσαμε σε διαβούλευση μια πρόταση, θα περιμένουμε να ακούσουμε όλες τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις. Ενδεχομένως να προταθούν και άλλες λύσεις πέρα από αυτές τις δυο, να μην δεν είναι μόνο αυτές. Δεν αφορά τη Μαγνησία η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο τάχθηκε υπέρ του νόμου για λειτουργία των φαρμακείων τα Σάββατα και τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης, όπως δήλωσε στο Ράδιο 1 ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Μαγνησίας, Κώστας Ματσιόλης. Όπως τόνισε, κανείς φαρμακοποιός από τη Μαγνησία δεν έχει υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Ο σύλλογός μας μέχρι στιγμής είναι με το 9 ωράριο. Η περίοδος που ήταν οι προθεσμίες για να κάνουν αιτήσεις όσοι θέλανε να ενταχθούν στο διευρυμένο έλεγε τον Απρίλιο μήνα. Εκ των πραγμάτων δεν έχουμε καμία αίτηση, άρα συνεχίζουμε κανονικά και οι πολίτες της Μαγνησίας του και του Βόλου έχουν την εξυπηρέτηση που είχαν από μια ζωή. Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό προμηνεί μια νέα μορφή λειτουργίας φαρμακείων. Κρίνουμε όλοι ότι οι κυβερνώντες, οι σημερινοί και οι χτεσινοί που είναι η προέκτασή τους κατά τη δικιά μου εκτίμηση θέλουν το φαρμακείο του αύριο να είναι διαφορετικό, να μην υπάρχει το φαρμακείο της γειτονιάς, μεγάλες μονάδες και όλα αυτά τα οποία κατά τη δικιά μας εκτίμηση θα έχουν πραγματικά ριζικές αλλαγές και στη συμπεριφορά μας προς τους ασφαλισμένους, διότι ο ασφαλισμένος γνωρίζει καλά σήμερα τη σχέση που έχει με τον φαρμακοποιό της γειτονιάς, η οποία σχέση βέβαια οι κυβερνώντες φαίνεται ότι τους ενοχλεί. Σε δύο συλλήψεις νεαρών Ελλήνων προχώρησε χθες το πρωί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου για ληστείες σε βάρος τριών Ελληνίδων ηλικίας 68, 65 και 74 ετών. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι νεαροί ηλικίας 20 και 19 ετών που επέβαιναν σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πρώτου αρχικά προσέγγιζαν τα θύματά τους. Ο 19χρονος με το πρόσχημα αναζήτησης πληροφοριών και εκμεταλλευόμενος την έλλειψη προσοχής τους έκλεβε βία τα κοσμήματά τους, ενώ ο 20χρονος συνεργός του περίμενε στο αυτοκίνητο με το οποίο διέφευγαν μετά τις ληστείες. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες προς το Εργατικό Κέντρο Βόλου δανειοληπτών δικαιούχων του στεγαστικού προγράμματος του ΟΕΚ ότι οι συμβεβλημένες με τον οργανισμό τράπεζες, εκμεταλλευόμενες την πρόσφατη κατάργηση του κοινωνικού φορέα, πιέζουν για την υπογραφή νέων συμβάσεων με την αξίωση για αύξηση του επιτοκίου. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Βόλου τονίζει ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να παραβιάσουν μόνο μερός τους όρους των συμβάσεων. Στις υπόλοιπες εσωτερικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εξονυχιστική έλεγχη που πραγματοποιεί η Τρόικα στην Αθήνα για την πορεία του προγράμματος προσαρμογής, ενώ στην Αθήνα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό βρίσκεται ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζωζέ Μπαρόζο. Το γενικό περίγραμμα και όχι αναλυτικό κατάλογο για τα μέτρα ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την διετία 2013-2014 παρουσίασε στους επικεφαλείς της Τρόικα στο Οικονομικό Επιτελείο. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον περιορισμό του κόστου στέγασης των δημόσιων υπηρεσιών, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των ισοδύναμων μέτρων. Προβλέπει επίσης μείωση των συνολικών απολαβών των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στο ύψος του μισθού του βουλευτή. Το θέμα επιμήκυνσης της περιόδου και των δόσεων αποπληρωμής των αυξημένων φόρων που έχουν βεβαιωθεί με τα φετινά εκαθαριστικά σημειώματα θα εξεταστεί στις επαφές των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών με την Τρόικα και αναμένεται να υπάρξει τελική απόφαση έως και το Σάββατο. Νέες διαβεβαιώσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσει το κοινό νόμισμα έδωσε επικεφαλής της Μάριο Ντράγκη. Το ευρώ είναι ισχυρότερο από όσο αναγνωρίζουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη θέση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γνώριζε εξ αρχής ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν θα πετύχει, εξέφρασε ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ταμείο, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας προέκυψαν από ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ σε διάστημα 17 ημερών. Πραγματοποιήθηκαν 1.410 έλεγχοι, από τους οποίους βρέθηκαν συνολικά 805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 22.435 παραβάσεις. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τους προϋπολογισμούς των ΑΕΗ.
Και να ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας σε μια αθλητική είδηση. Καθώς νέο σοκ υπήρξε για την ελληνική αποστολή, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του ύψους Δημήτρης Χονδροκούκης βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, ενώ ο πατέρας του ανακοίνωσε τη μη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.